Τελεσμένα. Από την άλλη, η Αμερικανική Βουλή βάζει φρένο με ουρά βεβαίω στην αεροπορική ενίσχυση τη Τουρκία. Επηρεάζει και πώ αυτή η απόφαση Ελλάδα και Κύπρο. Ο πολιτικό αναλυτή Δ. Γιάννος Χαραλαμπίδης είναι απόψε στι τομές. Πάμε λοιπόν κοντά του. Γιάννο, καλησπέρα. καλησπέρα. Τελικά, αυτή η απόφαση του Κογκρέσου αποτρέπει ή όχι την πώληση όπλων στην Τουρκία. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορε πτυχέ από τις οποίες μπορεί να ειδωθεί η απόφαση. Η πρώτη είναι η νομική και η πολιτική και η δεύτερη είναι η στρατηγική και η πρακτική. Σε ό,τι αφορά την νομική και την πολιτική πτυχή, τι λένε οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λένε ότι από τη στιγμή που μας απατάτε ως σύμμαχοι που είμαστε στο ΝΑΤΟ και αγοράζετε S400, τότε πρέπει να σα επιβληθούν κυρώσει, διότι αυτό είναι το αμερικάνικο και το νατοϊκό σύστημα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείτε εσεί που είστε σύμμαχο χώρα τη Ελλάδο να χρησιμοποιείτε τα αμερικανικά όπλα προκειμένου να διενεργείτε υπερπτήσει και να παραβιάζετε τον ελληνικό εναέριο χώρο. Άρα θα πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσει ότι αυτό, αυτά τα οπλικά συστήματα που θα πάρει η Τουρκία δεν θα στρέφονται σε βάρο τη Ελλάδο. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια παρένθεση. Πού ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία για να διεκδικήσει κάτι πολύ πιο δυνατό, δηλαδή ότι αυτά τα αεροπλάνα, τα F-16, δεν θα δοθούν στην Τουρκία εφόσον υπάρχει κατοχή της Κύπρου. Διότι όταν το Κογκρέσο αναφέρεται σε παραβιάσεις, δεν θα μπορούσε να αναφερθεί σε κάτι το οποίο είναι χειρότερο από τις παραβιάσεις, δηλαδή αποτελεί κατοχή και μάλιστα σε μια περίοδο που οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Δυτικό Κόσμο επιβάλλουν κυρώσει στη Ρωσία. Επειδή Συνεπώς κατέχει... λες θα έπρεπε να δουλέψει η διπλωματία Α, έτσι και να συ, συμπεριλάβει και την Κύπρο σε αυτές τις αναφορές ε, και πάω στο επόμενο ακριβώς και διασυνδεδεμένο mm -hmm. για το σκεπτικό της τροπολογίας της Αμερικανικής Βουλής εκεί ε, το επεσήμανε ήδη και εσύ με κάποιο τρόπο υπάρχουν ξεκάθαρε αναφορέ της τουρκικέ παραβιάσει στο Αιγαίο Α, πλην όμως, απουσιάζει παντελώ η αναφορά για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ακριβώς. Αυτό είναι το σκεπτικό το οποίο θα έπρεπε να εισαχθεί και επειδή το νομικό σκελός είναι συνδεδεμένο με το πρακτικό, τι σημαίνει η απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή είπαμε ότι νομικά έχει δύο σκελή. Το θέμα της παραβίασης της κυριαρχίας των κρατών. Αυτό σημαίνει δεν σου τα δίνω να συνεχίσει τις υπερπτήσεις. Άρα εδώ μπαίνει και η παραβίαση η των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Κυπριακή Δημοκρατία. Και εδώ είναι και η σημασία των νατοικών συμμάχων. Διότι το βασικό επιχείρημα τη Γερουσία είναι ότι σύμμαχος δεν μπορεί να στρέφεται σε βάρο συμμάχου. Και υπάρχει και το πρακτικό που μα ενδιαφέρει και εμά. Ε. Δηλαδή, η Τουρκία εστράφει για την αγορά των S400 διότι δεν διαθέτει σύγχρονα αντιεροπορικά συστήματα και η αράμενά τη στηριζόταν εκτό των άλλων στην αεροπορία τη. Άρα, η ενίσχυση τη Ελλάδο με, με του patriot η ενίσχυση τη Ελλάδος με τα Ραφάλ, η ενίσχυση μελλοντική με τα F-35 και η αδυναμία τη Τουρκία να αποκτήσει ή να εξυγχρονίσει F-16 παρέχει ακριβώ αυτό που λέμε στην Ελλάδα τροπή. Ταυτοχρονώ μειώνεται σχετικά και η απειλή θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιο σε βάρο τη Κύπρου. Πώ μειώνεται όμω η απειλή σε βάρο τη Κύπρου. Όταν οι κυπριακέ ένοπλε δυνάμει δεν έχουν προχωρήσει στου ανάλογου εξυγχρονισμού και δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώ το σύστημα τη αεράμινας. αφενό και αφεντέρου διότι δεν υπάρχει πολεμική αεροπορία τη Κύπρου ή δεν υπάρχουν συμμαχίε, όπω είναι η εγκύτρια δύναμη τη Ελλάδο, για να ω υποχρέωση, επειδή είναι και μέρα του πραξικοπήματο, για να αποτρέψουμε ένα νέο 1974. Άρα, ναι και την ημέρα του πραξικοπήματος. Αυτή η απόφαση ως φιλοσοφία έρχεται να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Αφήνει βεβαίως παράθυρα και για λόγους ασφάλειας. Εμείς ας μείνουμε σε αυτό, επειδή είναι και 15 του Ιούλη. Προσοχή στη διαφύλαξη της κυπριακής δημοκρατίας και στη δημοκρατία μας, διότι είναι ό,τι μας απέμεινε από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και θα πρέπει να την υπερασπιστούμε και γι' αυτό επιμένω Όπω και άλλοι, προφανώ ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και θα πρέπει να γίνουν διαβήματα για ο σεβασμό τη κυριαρχία τη Κυπριακή Δημοκρατία πριν να δοθούν τα F-16 και ο τερματισμό τη κατοχή. Το παλεύουμε. Δεν σημαίνει ότι θα μα το δώσουν, το παλεύουμε όμω. Μα έχουν υποχρέωση οι Αμερικανοί απέναντί μα για όσα έχουν γίνει. Προφανώ και έχουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Πέρασαν 48 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15 η Ιουλίου 1974 και η Κύπρος, όπως κάθε χρόνο και φέτος, τίμησε τη μνήμη όσων θυσίασαν τη ζωή τους για την προάσπιση της δημοκρατίας. Λόγω για εσχάτη προδοσία έκανε ο πρόεδρος Αναστασιάδης.